και εικονικό. Εξάλλου, τίποτα από ό,τι έχει προβλέψει η ελληνική κυβέρνηση και η Τρόικα δεν έχει επαληθευθεί μέχρι σήμερα και δεν θα επαληθευθούν ούτε αυτά που βλέπονται σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Ήδη η έκθεση του ΟΣΑ για την ελληνική οικονομία κάνει λόγο για δημόσιο χρέος της τάξης του 157% του ΑΕΠ το 20, της πρόληψης, ενώ η πρόληψη της Τρόικας είναι 124%. Ο ΟΣΑ εκτιμά επίσης το 2014 θα συνεχιστεί η ύφεση σε ποσοστό 0,4 σε αντίθεση με τις δικές σας υπεραισιόδοξες προβλέψεις που κάνουν λόγο για ανάπτυξη 0,6%. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ψηφίζουμε αύριο, καλούμαστε να ψηφίσουμε αύριο με προϋπολογισμό πραγματικά φωνικό όπλο που πετσοκόβει και άλλο τις δαπάνες προκειμένου η κυβέρνηση να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή την εξωφρενική για χώρα που βρίσκεται σε βαθιά ύφεση για 5 χρόνια, απέτηση των διεθνών διανυστών και των εγχώριων στηριγμάτων τους. Το παραδέχτηκε σήμερα και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε ότι βοήθησε στο πλεόνασμα η μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα. Μεγάλο μου θύμα για το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ του προϋπολογισμού αυτού είναι η υγεία και η ασφάλιση. Η χρηματοδότηση των νοσοκομείων το 2014 προβλέπεται μειωμένη σε σχέση με το 2013 κατά 30% κάτω από τον ίδιο χαμηλό προϋπολογισμό τον περσινό. Νούμερο εύκολα εξηγήσιμο αν αναλογιστούμε ότι μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης έκλεισαν 3 νοσοκομεία, το Λιμωδόν, αλίμον αν υπάρξει κάποια επιδημία, το Αφροδισίων, το Παναγία. Οι άνθρωποι που χρειάζονται λιθοτρίφτη πληρώνουν το 50% της δαπάνης από την τσέπη τους γιατί πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Και ετοιμάζεται τώρα να βάλει το λουκέτο το 64ο νοσοκομείο, το Ψινουθού, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και όσα υπάρχουν ακόμα λειτουργούν με τεράστια κενά στο προσωπικό. Πρόσφατα μεταφέρεται εργαζομένους από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στο Γεννηματά για να καλύψουν τα ρεπό των συναδέλφων τους. Αλλά και στο Παπαγεωργίου. Οι ελλείψεις προσωπικού έχουν χτυπήσει κόκκινο. Με αποτέλεσμα, ενώ είχαμε 800 άτομα για 625 κλίνες, να έχουμε σήμερα λιγότερο 150 εργαζόμενους για 740 που πλησιάζουν να γίνουν οι κλίνες στο Παπαγεωργίου. Είναι αυτός ο συνδυασμός ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που ανέφερε πάλι ο κ. Μητσοτάκης, πόσο καλά συνεργάζονται εις βάρος των εργαζομένων. Στο ΑΧΕΠΑ προχθές 2 νεκροί από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Και λόγω του 40% της μείωσης προϋπολογισμού του νοσοκομείου έχει σαν αποτέλεσμα τώρα, φέτος, πριν το 2014, να μην υπάρχουν αντιρετροϊκά φάρμακα και εδώ και 4 μέρες. Ξέρετε τι σημαίνει να μην υπάρχουν αντιρετροϊκά φάρμακα. Αν ένας ορθωτικός δεν πάρει για 2-3 μέρες τα φάρμακά του, σημαίνει ότι επανεργοποιείται η νόσος, εκεί που θα μπορούσε να μην είναι καν φορέας. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά τους οδηγείται στο θάνατο αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά είναι δηλώσεις που έχει κάνει ήδη το ΔΣ του νοσοκομείου σήμερα. Η απάντηση σε όλη αυτή την εικόνα ποια είναι? Είναι η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας με καινούργιες περικοπές και καινούργιες διαθεσιμότητες. Και όλα αυτά σε μια εποχή που η ζήτηση για υπηρεσίες στο ΕΣΥ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Και ενώ συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο όνομα του πλεονάσματος προϋπολογισμού βάζεται στο στόχαστρο τον ΕΟΠΗ, που ελάχιστα χρόνια πριν μας το παρουσιάζεται ως τη μεγαλύτερη τομή που έχει γίνει στην υγεία στην χώρα μας. Τα συνολικά έσοδα του ΕΟΠΗ εμφανίζονται μειωμένα κατά 2 δις ευρώ, και αναπόφευκτα αυτό οδηγεί όλο και περισσότερο συμμετοχή από την τσέπη τους ασθενείς. Ποιος άλλος θα πληρώσει και τη μείωση κατά 1 δις της δαπάνης για το φάρμακο και τη μείωση κατά 539 εκατομμύρια ευρώ των λοιπόν παρεχών ασθένειας? Ο δε διάλογος, τον οποίο φαίνεται ότι διεξάγει ο Υπουργός Υγείας, δεν ξεκινά από μηδενική βάση για να δούμε στρεβλώσεις του ήδη υπάρχοντος ΙΚΑΕΟΠΗ, για το οποίο όλοι συμφωνούμε, και να μας πει. Αλλά για να μας πει ότι θα κλείσει μονάδες του οργανισμού και θα απολύσει, την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, θα απολύσει χιλιάδες υγειονομικούς. Για να μας πει ότι το δικαίωμα στην υγεία βλάπτει σοφαρά την υγεία,
ότι δηλαδή το δικαίωμα των φτωχών στη δημόσια και δωρεάν υγεία βλάπτει τη σωτηρία της πατρίδας, ότι δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης στο 90% του πληθυσμού στην υγεία βλάπτει σοβαρά την απέτηση στο κέρδος των ιδιωτών κλινικαρχών, των μεγάλων διαγνωστικών κέντρων, των φαρμακοβιομηχάνων και των ιδιωτικών ψυχιατρίων. Και δεν ξέρω αν ο Υπουργός Υγείας Κρίσης Ψυχιατρικής Φροντίδας, όπως γράφεται στο διαδίκτυο, αλλά μιλάμε για μια κυβερνητική πλειοψηφία που στηρίζει ανοιχτά αυτή την ανθρωποκτόνα πολιτική. Για μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η υγεία είναι ύψιστο κοινωνικό καθήκον και θα το υπερασπιστούμε με κάθε αναγκαίο μέσο. Χθες το βράδυ, ένας από τους επιφανέστερους εκπροσώπους μηντιακού κατεστημένου που συστηματικά τρομοκρατεί την ελληνική κοινωνία στο δελτίο των 8, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μας είπε καφετζούδες, γιατί αναφερόμαστε ότι είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που θα έχουμε από εσάς. Μπορεί να το δεσαρίσαμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τέλος του μνημεανικού καθεστώτος και εξαθλίωσης και του αυταρχισμού είναι πολύ κοντά. Γιατί με τους αγώνες τους ο κόσμος θα αναδείξει μια κυβέρνηση της αριστεράς που στις άμεσες προτεραιότητες της είναι να ξαναστήσει το σύστημα υγείας που τόσο πολύ έχετε διαλύσει και έχετε δικαιωθείτε στον κόσμο στο θάνατο. Αυτά, κύριε Πρόεδρε.